τετραετία αυτή, μία μικρή ομάδα της Δημοτικής Αρχής, μία ομάδα ακριβοθόρητη από το Μέσο Δημότη, περιστοιχισμένη από μία στρατιά συμβούλων και συνεργατών καλοπληρωμένων, σχεδίασαν κάποια έργα τα οποία πραγματικά αποδεικνύονται άστοχα. Η είσοδος του λιμανιού μας, πράγματι, είναι ένα θέμα ετών. Οι άστοχες παρεμβάσεις εδώ έχουν μεγαλώσει το πρόβλημα και έχουμε φτάσει σήμερα να βλέπουμε ένα βουνό μπάζα στην είσοδο του λιμανιού μας. Μια παρέμβαση άνω των 800.000 ευρώ στο λιμάνι της πόλης μας, κακοσχεδιασμένη, η οποία κούρασε ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τους επισκέπτες και τους δημότες μας, περιορίζοντας θέσεις στάθμευσης, ένα πολύ ωραίο σημείο της πόλης, το οποίο κανείς δεν κατάλαβε γιατί αλλοιώθηκε. Μια παρέμβαση στην αρχή των αυτών, εντελώς κακοσχεδιασμένη, καμία πρόβλεψη για θέσεις στάθμευσης, καμία πρόβλεψη για κάδους απορριμμάτων, ούτε καν υπογειοποίηση αυτών. Ένα πεζοδρόμιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Δεν μιλήσαμε ποτέ για υπογειοποίηση των κολωνών της ΔΕΗ και κυρίως ένα έργο το οποίο κούρασε και δεν έλυσε για ένα βασικό πρόβλημα της αριστών αυτών, που είναι η απορροή των υδάτων, ειδικά των βρόχινων. Ράβε ξύλωνε των πεζοδρομίων όταν κατάλαβαν τις αστοχίες και ανεπάρκεια σε όλο το μεγαλείο. Πολύπαθη αριστών αυτών, εδώ που η θάλασσα και η μανία της καταστρέφει περιουσίες, απειλεί σπίτια, μια διάβρωση η οποία ειδικά εδώ είναι πραγματικά πολύ επιζήμια για όλους μας. Καταστρέφονται περιουσίες και στο Καμάρι, όπως είδαμε και στην αριστών αυτών. Οι δημότες μας βρίσκονται στο έλεος των καιρικών συνθήκων, της θάλασσας ή όποιων άλλων προβλημάτων, η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να λύσει ούτε τα πιο σημαντικά προβλήματα. Το 2019 υποσχέθηκαν τον κόμβο του Ξυλοκάστρου. Ένα κόμβο ο οποίος κακοσχεδιάστηκε. Ένα κόμμα ο οποίος μετά από 4 χρόνια ούτε τελειώνει, μόνο κουράζει και είναι πλέον επικίνδυνος για διερχόμενους, για επισκέπτες, για τους δημότες μας. Την ανατολική είσοδο του Δερβενίου, μια γέφυρα κατεστραμμένη, με κάγκελα που πρέπει να αλλάξουν χθες και τις ευθύνες να γίνονται μπαλάκι, έργα αμοληψίας στο Ζαχολίτικο ποταμό, που έχουν δημιουργήσει ένα βούρκο επικίνδυνο για την υγεία των δημοτών, μεγάλες ευκαιρίες χαμένες, τον περιφερειακό δρόμο του Δερβενίου που 4 χρόνια δεν έγινε το παραμικρό. Ο περιφερειακός Δερβενίου πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη πενταετία και να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης για το Δερβένι και την Ευρωστήνη γενικότερα. Βρισκόμαστε μπροστά στο εμβληματικό κτίριο του Ειρηνοδικείου Δερβενίου. Πέρασαν 4 χρόνια για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε ένα κτίριο 160 τετραγωνικών. Και ακόμα δεν έγινε το παραμικρό. Έργο του Αντώνη Τρίτσης μαζί με την αγροτική οδοποιία των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, που οι κόντρες της Δημοτικής Αρχής με τους εργολάβους δεν έχουν ακόμα αποδώσει στους αγρότες μας ένα έργο τόσο ζωτικής σημασίας. Λέμε όχι, λέμε ως εδώ. Όχι άλλα τόσο κακοσχεδιασμένα έργα στο Δήμο μας, στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης.